Το Ντενχένφε είναι τελείως συμβουλητή. Πού είναι το επιθετικό φάουλ. Λέγαμε ότι η Μάνς Πίλες δεν έχει κερδίσει κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έχει χάσει από τη Φίλιπς μέσα σε αυτό το γήπεδο 97-86. Έχασε από την Παρτιζάν στην Ισπανία 87-67. Έχασε ξανά από την Bayer Leverkusen εδώ στην Ανβέρσα 89-70. Και την περασμένη εβδομάδα από την Εστουντιάντες στη Μαδρίτη με 101-83. Χος για τον Ντεχένφ. Βάρνερ. Κακή μεταβίβαση του Βάρνερ. Την μπάλα στον Άρη. Βάρνερ που έχει φτάσει τα 31 του πια. Θα το θυμούνται ασφαλώς με ευχάριστα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Μότα ήταν το δίδυμο των ξένων την περίοδο 85-86, αν δεν απατώμε. Στο Κυπελούχο, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την Τζαλγκύρης, με την Πόσνα και τη Σαραγώσα. Ιωάννου στον Αγγελίδη. Γκάλης. Για τον Πετσάσκι, κοντά στο καλάθι. Άστοχος. Ο Βάρνερ το rebound. Το 37-15 παραμένει. Χος. 5 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Χος έξω στο Βάρνερ. Σου τριών πόντων του Αμερικανού. Το rebound ο Λυπηρίδης. Πρώτη πάσα στον Αγγελίδη και τώρα Γκάλης. Ο Άρης που είναι σχεδόν διαλυμένος. Η εικόνα που παρουσιάζει είναι κάκιστη. Ο Γκάλης ολοκληρώνει μόνος του. 37-17 στους 20 πόντους η διαφορά. Ο Χος όμως βρίσκει τελείως απροετοίμαστη την άμυνα του Άρη και 39-17. Πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Λυπηρίδης ευστοχή. Κανονικά. Χος. Τερόλεπτα. Ο Χος ανενόχλητος θα κάνει τη δίσδυση, θα κόψει ο Πετσάρχη, έχει προηγηθεί το φάουλ του Ιωάννου. Ποιος τα λέει με τον Βάρνερ. Ξανά η φάση. Η μπάλα επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο από τον Σνάιντερς, όμως έχει πατήσει όσο μπορείτε βέβαια από τις κακές λήψεις των Βέλγων. Ο Στρούλενς μετά το άστοχο σουτ πήγε μόνο. Θα τα καταφέρει τώρα. Ναι, ο Γκάλης θα μειώσει ακόμα περισσότερο. 50. Και οι δύο άμυνες είναι για σεμινάριο. Να τις δείχνει κανείς σε νέα παιδιά και να λέει πώς δεν πρέπει να παίζει κανείς άμυνα. Όχι προσπάθεια του ένα παίκτη, ολοκλήρωσε μόνο μια πολύ ωραία το φάουλ του Βάρνερ, πάνω στον Βάρνερ. Ένας θα πετύχει δύο ακόμα πόντους για την Μάη Σπίλς. Την μπάλα. Μέσα σε αποθέωση, ενώ το γήπεδο φεύγει πάλι στο σκορ. Άλλο που δεν θέλουν να πάρει. Μην υπήρχε. Και βέβαια ο Στρούλενς, ο οποίος προσπαθεί να αλλοιώσει τα σουτ του Γκάλη, βάζει επάνω του ένα πολύ ψηλό παίκτη, το Λέναρτς, αλλά υπάρχει πάντα. Στόχησε το rebound ο Βάρνερ, η πρώτη φάση. Το φάουλ χρειάζεται στο Γεωργικόπουλο. Κάνει το σουτ, την μπάλα στο ψηλότερο σημείο, εκεί που την σταματάει επιδότας στον ουρανό ο Ντέιβις. Πληκτική φάση πραγματικά. Ο Κυρίτσος με τρεις ψηλούς. Στον Σούποδης εξαπολύει αυτή τη βόμβα, 90-86. Γεωργικόπουλο, ο οποίος αν ευστοχίσει θα φέρει την ομάδα του στο απειρόβλητο, τουλάχιστον σε κλίμα καμίας επίθεσης. Ασόψετε το υπέροχο αυτό γήπεδο, ξανά η φάση, βλέπετε στο βάθος τον Σούποδης, πέφτει πάνω του εκεί ο Μυριούνης. Τώρα σπρωγμένος από κάποιον, δεν ξέρω, πάντως δεν πήγε βέβαια με την δική του θέληση με το κεφάλι πάνω στο κύριο. Ακούγεται ένα σφύριγμα από πού όμως, από την εξέδρα, μετράει το καλάθι. Ο Αγγελίδης διαμαρτυρόταν αλλά... Και θα δοκιμάσει μια μακρινή παλιά, εκεί βέβαια που οι δύο συμπαίκτες είναι μαρκαρισμένοι. Ο Σούποτης τελικά τριπλάρει και το σούτ από πολύ μακριά, νομίζω ότι έτσι καλύτερα. Κερδίσει 11 φάουλ ο Γκάλης, έχει 5 assist. Εμείς από το γήπεδο της Λεωφόρου σας αφήνουμε φίλες και φίλοι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.